Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Horror Night. Να ξέρετε, σήμερα θα πηγαίνω να έρχομαι λίγο το κεφάλι, γιατί το μικρόφωνο το άλλο έχει χαλάσει και αυτό θέλει λίγες πατέντες για να γίνει. Θέλει λίγο κόπο, περιμένουμε τώρα το καινούργιο μικρόφωνο να μας έρθει και μέχρι να μας έρθει θα γίνουν τα βίντεο λίγο περίπλοκα. Σας πω, σήμερα θα παίξουμε την 100... τώρα όπως λέγεται 111 ψυχή, τέλος πάντων, όπως έχετε δει και στον τίτλο πάνω. Η ιστορία είναι, υποτίθεται, έχει στον Ρίτσαρτ, τώρα δεν θυμάμαι, κάπως το λένε, και έχετε κληρονομήσει το σπίτι του παππούδου σου, εσύ με τον αδερφό σου, και πάτε να κάνετε ένα makeover για να το πουλήσετε. Και όπως πας για να βοηθήσεις τον αδερφό σου, η ιστορία λίγο γίνεται περίπλοκη. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο. Να, Ρίτσαρτ Σίλβερ το λένε. Όλα τα καλά σήμερα, όπως βλέπετε. Να σου πω επίσης ότι... ότι και οι δύο παππούδες του έχουν πεθάνει σε αυτό το σπίτι με έναν ιδιαίτερο τρόπο, που ούτε αυτοί δεν έχουν γνωρίσει ακόμα. Όπως βλέπετε, το γράφει κιόλας εδώ πέρα. Ο αδερφός του δουλεύει και εγώ τώρα πηγαίνω να τον βοηθήσω, υποτίθεται, να δω τι ακριβώς θέλουν. Γενικά κάνουμε το σπίτι ένα makeover. Το παιχνίδι μπορείτε να το βρείτε στο Steam. Έχει 2 ευρώ να ξέρετε, όποιος θέλει να το πάρει, και είναι ένα μικρό, το κρατάει 15-20 λεπτά, παραπάνω δεν κρατάει. Θα το δείτε και στο βίντεο, το τερματίσουμε σήμερα. Και λίγο μπάσο. Ωραία, το έχουμε. Η αντίκα του μπάρμπα. Άρα, όπως έχουμε το αμάξι του αδερφού. Τα ξεναρχή δεν μπορώ να πω και το με εκπλήσει. Έναν ιδιαίτερο ήχο, εντάξει. Να ξέρετε, το παιχνίδι είναι μέσα σε αυτό το σπίτι όλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, σκηνικό, οτιδήποτε. Δηλαδή σε αυτό θα δείτε και ένα υπόγειο μετά. Από όσο έχω δει, το έχω ψάξει, είναι αυτό, τίποτα άλλο. Κλειδωμένα και τον αδερφό του δεν τον βλέπω, γιατί... Οπα. Οπ. Μάλλον πήραμε σπίρτα. Α, ξέρω, να το. Αλκοόλ. Για ενόπλευμα και καλά. Ναι, ανάψαν τη φωτιά, ωραία. Τώρα αυτό πρέπει να έχει ξεπαγώσει. Μαλάκα. Αυτός τώρα είναι ο αδερφός του. Ντέιβιντ, πώς τον είπαμε.
ήταν αυτό? Μαλάκες, τι είναι αυτό? Πού πάω τώρα? Έφυγε. Μαλάκες, τι ήταν αυτό? Εντάξει, σαν ρολέ δεν μπορώ να πω ότι και σαν horror game χτύπησε. Πού πήγε η πόρτα, σερμάνα? Να το μεταξύ να τον αδερφό του τίποτα, έτσι τον άφησε. Σήμερα θέλει να μου σπάσει τα νεύρα γι' αυτό. Πού πάμε τώρα? Δεν ρε μάγκα, πού φύγει όμως? Οπα. Μαλάκα, τι είναι αυτό? Όχ. Τι ήταν αυτό ρε μαλάκα? Μαλάκα. Χαμίσου. Πού να τη πόρτα? Τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Τι είναι αυτό γάμο του? Με πήρε και με σήκωσε κυριολεκτικά. Άρα μαλάκα. Οπα. Ήρεμα. What are you? Ο παππούς του έκανε προσφορές εδώ με τον δαίμονα, ε. Έκανε τα deal.
Το 2 ήταν, γιατί είχε την οδοντόβουρτσα. Ναι, το βρήκαμε, ωραία. Αν θυμάμαι καλά, ήταν πράσινη. Ναι, ωραία, το βρήκαμε γι' αυτό. Έξι, αν θυμάμαι καλά, για να δούμε. Ναι. Όπου θυάπαιξε. Είπε τρεις ερωτήσεις και τώρα με κάνει τέταρτη. Πρέπει να ήταν κόκκινη, γιατί θυμάμαι γυάλιζε κιόλας και το είδα, μου φάνηκε περίεργο. Black Ray Red. Ναι, Black Ray Red, για να δούμε. Ναι, ωραία, το βρήκαμε γι' αυτό. Και τώρα τι γίνεται όμως. Αυτό ήταν, παιδιά. Τέλος. Και καλά τώρα απελευθέρωσε τις ψυχές, όπως κατάλαβα, κάτι τέτοιο. Αυτό ούτε... Εντάξει, horror game δεν το λες αυτό. Ούτε jumpscare, ούτε τίποτα. Η ήχη που ήταν... Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα. Δηλαδή, πιο πολύ... ελάχιστα τρόμαξα εκεί που ήταν στην τηλεόραση και... Η φιγούρα που πέρασε μπροστά και μπήκε μέσα στο κλειδωμένο δωμάτιο μετά που ξεκλείδωσα. Αυτό, τίποτα άλλο. Και λίγο εκεί που ήμουν μέσα στο δωμάτιο. Δεν είχε πολλά jumpscares και τέτοια, ήταν λίγο ψιλοβλακία. Αν μου πεις τώρα 2 ευρώ είχε, τι περιμένεις. Εντάξει, για να το παίξεις έτσι για πλάκα να περάσει λίγο την ώρα σου, καλό είναι. Αλλά ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν θα έδινα τα λεφτά εφόσον το είδα το τι ακριβώς είναι. Δεν ξετρελάθηκα. Καλούτσικο. Για ένα μικρό παιχνιδάκι έτσι. Για τους πρώτους που ξεκινάνε λίγο το game έτσι. Ναι, θα έλεγα ok. Μέχρι εκεί παραπάνω. Τώρα για έναν που ασχολείται χρόνια με gaming και τέτοια, δεν θα το έλεγα. Ας παίξει κανένα Outlast τίποτα. Το οποίο θα το έχουμε γι' αυτό σύντομα. Το έχουμε αγοράσει. Αλλά δυστυχώς δεν παίζει. Βγάζει ένα πρόβλημα, δεν ξέρω γιατί. Θα το δούμε κι αυτό. Ας μας έρθει και το μικρόφωνο λίγο το καινούριο να το κάνουμε δοκιμές. Γιατί το παλιό το δούλευε που δεν δούλευε, δεν ακούγονταν καλά. Χάλασε κιόλας. Παλιό, τι παλιό, καινούριο ήταν. 2 μήνες το πήρα, αλλά δεν αξίζει καν να το κάνω. Δηλαδή να πάω να το επειδή με την εγγύηση και με αυτά να το πάω πίσω τίποτα, δεν αξίζει για πέταμα ήταν. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν ακουγόταν, το αφήσω έτσι να πάνε χιστεί, δεν πειράζει. Λοιπόν, αν σας άρεσε αφήστε κανένα like από κάτω. Κάντε κανένα subscribe, μπαμπά, δεν έχετε κάνει. Και γράψτε στα σχόλια ποιο game θέλετε να παίξετε την επόμενη φορά. Φυσικά και εκτός χώρο, χώρο θα κάνω σίγουρα κι άλλο. Γενικά τα horror games θα κάνω πάρα πολλά. Όσο βρίσκω καινούργια παιχνίδια και τέτοια θα κάνω. Για να τα βλέπετε κιόλας κι εσείς και αν σας αρέσει κάποιο να το παίρνετε να το παίζετε κι εσείς. Αλλά γενικά εκτός horror παίζω τα πάντα. Δηλαδή πείτε μου όποιο παιχνίδι γουστάρετε το κάνουμε κάνα βιντεάκι έτσι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα πούμε στο επόμενο βίντεο αν είναι. Τα λέμε.